Κύριε Καλύβη, εσείς κύριε Καλύβη, τι λέτε για αυτές τις ρυθμίσεις? Είναι υποφελής, είναι επιβλαβής, τι λέτε? Γιατί η κυβέρνηση διατείνεται ότι αυτά είναι προς όφελος των καταναλωτών. Άλλο τα καρτέλ και οι συντεχνίες και τα λοιπά αν χτυπιούνται ή δεν αποφελούνται. Αλλά ο καταναλωτής σου λέει θα υποφεληθεί. Λέει. Λοιπόν, είναι το γενικότερο θέμα του νομοσχεδίου που όλοι περιμένουν. Τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω την λογική ότι είναι άπλετος ο χρόνος, δηλαδή να σου φέρουν Κυριακή ένα νομοσχέδιο. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες σελίδες θα έχει. Και αύριο το φέρνουν. Την Παρασκευή εννοώ, και να ψηφίσει την Κυριακή. Εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η διαδικασία είναι ένα, ας το πούμε, πρεσάρισμα στους βουλευτές, το οποίο θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Αλλά ας μείνουμε στην ουσία. Εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Θα φέρει ό,τι έχει συμφωνηθεί. Ή ένα μέρος της συμφωνίας, όπως έχει βγει στις εφημερίδες, θα πάει μετά τις ευρωεκλογές. Ναι. Εμείς καταθέσαμε και, ας το πούμε, ερώτηση. Κοινοβουλευτική ομάδα, ας το πούμε, μια διαδικασία για να έρθουν τα έγγραφα τα σχετικά. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κρυφές συμφωνίες, οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Θεωρούμε ότι όλο το πακέτο, κατά την άποψή μας, είναι μια πολιτική η οποία οδηγεί σε μια οπισθοδρόμηση στη χώρα. Δεν κατανοούμε τη λογική των μεταρρυθμίσεων. Ειλικρινά σας λέω, έρχεται ο ΩΣΑ με την εργαλειοθήκη. Μέσα στις προτάσεις ήταν νοθεία στο λάδι. Ως μέτρο εξυγχρονισμού. Σας λέω, θα μπορούσε να έχει αποδεχτεί. Εντάξει, δεν γίνεται η νοθεία στο γάλα. Υπήρχαν παλιότερα. Δεν μπορούσε να αποδείχθηκε αυτό, λέμε. Μισό λεπτό. Σας λέω την αντίληψη περί εξυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή, η νοθεία στο λάδι είναι μια αντίληψη εξυγχρονισμού. Θυμίζω παλιότερα την υπόθεση με τα λιγμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, τα οποία πρέπει να πουλούνται χαμηλότερα. Και έρχομαι στο γάλα. Κοιτάξτε κάτι. Εγώ θεωρώ ότι όλη η υπόθεση, ας το πούμε, της Τροϊκας είναι σε αναλογική ως πλασικές συμφερόντων. Έτσι λέτε. Σαφώς. Δεν ενδιαφέρεται όμως το καταναλωτή. Υπάρχει όλη η διαδικασία των ποσοστώσεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή, η οποία θα πλήξει, εν πάση περιπτώσει, τις βόρειες χώρες. Προσπαθούν λοιπόν να ανοίξουν τις αγορές. Εδώ λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία, εμείς πρέπει να τη σταθμίσουμε με τους εξής όρους. Είναι ένα κριτήριο η τιμή. Αλλά σας λέω, ο ελληνικός λαός, εάν ένας ολόκληρος κλάδος χτυπηθεί, αν έχουμε αύξηση ανεργίας, αν έχουμε ανάγκη πρόσθετων εισαγωγών, αυτό δεν θα το εισπράξουμε ως πρόβλημα? Άρα δεν πρέπει να βλέπεις μόνο. Ο ελληνικός λαός, αν πάει, θα πάμε σήμερα στο σούπερ μάρκετ και θα πάμε και μετά από αυτή τη ρύθμιση. Εμένα τι με εμποδίζει να πάρω το ελληνικό και να στηρίξω τον παραγωγό? Τίποτα. Εμποδίζει κανείς? Σας λέω ότι εάν περάσει. Εγώ θα στηρίξω τον Έλληνα. Κοιτάξτε κάτι. Αν όμως έχω στην αγορά μου και άλλο πιο φτηνό γάλα, εγώ θέλω να την έχω αυτή την επιλογή. Ακούστε κάτι. Αν περάσει, τι θα διαλέξω να κάνω στο τέλος? Αν περάσει η λογική των δύο ημερών, αυτό κυρίως θα σπρωχθεί στις τοπικές αγορές. Δεν μπορεί να προλάβει να έρθει στις μεγάλες πόλεις. Άρα θα υπάρχει μια διάκριση, η οποία, ας το πούμε, η αγορά των πόλεων θα λέει. Θα στερηθεί, εννοείται. Θα στερηθεί και θα λέει. Μα εγώ δεν είμαι υπεύθυνο. Είναι και πολύ σοκόσμο. Είναι και πολύ σοκόσμο. Εννοείται. Πρέπει και η πρωτεύουσα. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε με ένα σύνθετο τρόπο. Θα σας πω μια κριτική που ασκείται στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αφορά και αυτές τις ρυθμίσεις. Όχι. Γενικά. Και αυτές τις ρυθμίσεις και τις προηγούμενες. Φαίνεται αντίρρηση σε κάθε αλλαγή και είναι σαν να υποστηρίζεται το καθεστώς που υπήρχε πριν. Όχι. Καλά ήταν τα πράγματα πριν. Με τα καρτέλα, ας πούμε, στο εμείς στο γάλα, ως αξιωματική αντιπολίτευση έχουμε την υποχρέωση πρώτα απ' όλα να ελέγχουμε και να, ας το πούμε, να διαφωνούμε σε αυτό που έρχεται, εφόσον διαφωνούμε. Διότι μπορεί να υπάρξουν και συμφωνίες. Από εκεί και πέρα, και στις προτάσεις οι οποίες κάνουμε, ιδιαίτερα στο θέμα της αγροτικής παραγωγής, για μας είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Δηλαδή, πάρα πολλά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας μπορούν να λυθούν, ας το πούμε, αντιμετωπίζοντας διαφορετικά την αγροτική παραγωγή. Και ένα ειδικό κομμάτι του προγράμματός μας είναι αφιερωμένο σε αυτό. Το κομμάτι της παραγωγικής ανασυγκρότησης και ιδιαίτερα το θέμα του αγροτοδιατροφικού τομέα. Στο οποίο έχουμε έλλειμμα και ιδιαίτερα στα κρέατα. Κύριε Καλύβη, όλοι το λένε αυτό. Γιατί δεν κάθεστε όλοι μαζί να συνεργαστείτε? Το λένε όλα τα κόμματα. Δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα. Ούτε ένα κόμμα. Σας λέω κάτι. Αυτή τη στιγμή αυτό που έρχεται είναι μια παρέμβαση η οποία γίνεται από την πλευρά της Τρόικα
τη Τρόικα. Συμφωνώ. Διαφωνείτε σε αυτό. Η οποία δεν ισχύει. Συμφωνώ. Δεν ισχύει. Διαφωνείτε σε αυτό. Συμφωνείτε όμως ότι πρέπει να αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα. Την αγροτιά. Το λένε όλα τα προγράμματα. Όλα τα κόμματα, όλα τα στελέχη. Γιατί δεν κάθεστε όλοι μαζί να τα συμφωνήσετε. Εσείς βλέπετε ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζετε η αγροτική παραγωγή. Αυτό σας λέω. Είναι ένα αποσπασματικό κομμάτι. Βγάλετε ένα σχέδιο όλοι μαζί. Να μην καθόμαστε κι εμείς ως πολίτες να κοιτάμε έτσι τι γίνεται. Όταν θέτουμε και θα τα θέσουμε σε συζήτηση στην ελληνική κοινωνία τις προτάσεις μας, προφανώς θα υπάρξουν κι άλλες προτάσεις. Φαντάζομαι ότι θα γίνει αυτή η συζήτηση. Αλλά αυτή τη στιγμή έχεις μία διαδικασία η οποία επιβάλλεται. Πώς να κάτσουμε, άρα, λοιπόν, Χρήστο. Τι να κάτσουμε. Τη μία πλευρά λέει αντικομουνιστής και η άλλη πλευρά του λέει φασιστής. Παιδιά, συμφωνώ. Είναι ένα πράγμα αυτό, άλλο πράγμα το άλλο. Δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Όχι. Να βρουν σε τι συμφωνούν, λέω εγώ. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν υπάρχει, κατέθεσα το θέμα, εσείς συμφωνείτε με τη δήλωση του κ. Μπαλτάκου. Ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει τη γνώμη του. Εγώ δεν είμαι αντικομουνίστρια. Αλλά εκείνος έχει δικαίωμα να δηλώνει και να είναι. Ναι, αλλά γιατί πια, κοιτάξτε θέση. Τώρα, κοντεύουμε να τρελαθούμε. Δεν μπορούμε, άμα υπάρχει μία γνώμη που λέει σάρματα μπρος στον αγώνα, λέμε τι ωραία που είναι αυτή η άποψη. Αν κάποιος λέει όχι, με συγχωρείτε, εγώ διαφωνώ. Δεν χαλάς και ο κόσμος. Τώρα τι είπε ο άνθρωπος. Ελευθερία γνώμης, τελείωσε. Γιατί είναι θεσμικός παράγοντας. Λοιπόν, και αυτός έχει ελευθερία γνώμης. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η ελευθερία της γνώμης ισχύει για όλους. Είναι το πιο ιερό. Να ζητάς ενότητα και μετά χωρίζει σε φιλοκομμουνιστές και αντικομμουνιστές. Ιδεολογία, προσέξτε. Μίλησε για μια ολοκληρωτική ιδεολογία και είπε μάλιστα, κύριε, εγώ είμαι αντικομμουνιστής. Είναι η ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρωτική. Αλλά όχι. Γιατί μίλησε για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, τον ρώτησαν αν είναι αντικομουνιστής. Δεν μιλούσε για το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θέλω να πω τώρα πάνω σε αυτά που λέμε κάτι άλλο. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά που λέει ο συνάδελφος ο κύριος Κούτρας. Διότι εδώ πέρα.